Τη στιγμή που η κυβέρνηση λάμβανε μέτρα κατά των πιστών το 15 Αύγουστο, όπου οι αστυνομικοί βρίσκονταν έξω από εκκλησίε για να τηρηθούν τα μέτρα για την πανδημία, την ώρα που η Ορθοδοξία βρίσκεται σε διωγμό, κάποιοι αποφάσισαν να επιτρέψουν στου Πακιστανού τη Αθήνα να κάνουν πορείε στο κέντρο τη Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του στι 14 Αυγούστου, οι Πακιστανοί ανέφεραν. Στι 7 η ώρα στην πλατεία Κοντζιά ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίε για την ημέρα ανεξαρτησία του Πακιστάν. Οι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα βγήκαν από τα σπίτια του για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμά μας και για να αποτίσουν φοροτιμή στου μαρτυρικού ήρωε του Πακιστάν και του Κασμίρ. Μάλιστα, στη Φιέστα για την ανεξαρτησία του Πακιστάν, επίσημο καλεσμένο ήταν ο Λόρτ Nazir Αχμεντ, Βρετανό πολιτικό που έχει αποσυρθεί από τη Βουλή των Λόρδων, κατηγορείται για βιασμού και αποβλήθηκε από το Εργατικό Κόμμα. Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ συνεργάζεται στενά με την ISI.